Θεωρείται προαπαιτούμενο τη επένδυση και τη μετατροπή τη κοινοπραξία σε ανώνυμη εταιρεία, φαντάζομαι, έτσι. Δεν είναι θέμα προαπαιτούμενο. Αυτό είναι αμυγό νομικό που ρωτάτε και θα σα απαντήσω. Είναι ούτω ή άλλω ρήτρα ουσιαστικά διαλυτική αίρεση τη απόφαση του 106 που έχετε από το δικαστήριο τη Κορίνθου. Δεν έχει τηρηθεί. Για μένα υπάρχει και νομικό θέμα σε αυτό. Έχει αλλά παρέλθει ο χρόνο ακόμα σε αυτό. Εδώ και δύο. Δεν υπάρχει καμία παράταση. Όχι, για το ΕΦΚΑ υπάρχει παράταση. Εδώ και δύο χρόνια ουσιαστικά αυτό. Δεν μπαίνω όμως σε αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι ας πούμε τεχνική υφισθέματα που δεν νομίζω ότι είναι τη στιγμή. Γι' αυτό και μιλάω για χρέη 150 εκατομμυρίων. Διαφορετικά δεν είναι τόσο. Να πω και την τελευταία μου ερώτηση σε αυτό το σημείο. Προφανώς άρα πρέπει να γίνει μετά το. Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ που με καλύψατε σε αυτό. Να πω από την εταιρεία σας και μάλλον την εταιρεία που εκπροσωπείτε. Ποια είναι η διάθεση και η πρόθεση και για το χρόνο εξαγοράς της επιχείρησης, της Club Hotel SA. Γιατί πρώτα αυτό είναι σας το βήμα, σε πόσο να πω, τα έχετε αγοράσει το μεγαλύτερο μέρος των δανείων που αφορούσαν εκείνους, του συνεταίρου μας. Ποιος είναι ο χρόνος που θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία και σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα. Δεν υπάρχει συμφωνία, οπότε δεν μπορώ να συμμετέχω. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει συμφωνία. Απλά εσάς υπάρχει μια πρόθεση περισσότερο στο κομμάτι του Δήμου. Γιατί από τη στιγμή που δεν μιλάτε με αυτούς που τους οποίους αγοράσετε το δάνειο, υπάρχει μια διαφορά. Συγγνώμη, δεν είπα δεν μιλάτε. Προφανώς και υπάρχει επικοινωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Όχι, δεν υπάρχει ούτε μια καταρχήν συμφωνία σήμερα να λέμε προσπάθεια. Δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.